Καλώς ήρθες στο Biology and Life. Είμαι η Αρετή και σήμερα θα μιλήσουμε για το κυκλοφορικό σύστημα του ανθρώπου. Το κυκλοφορικό σύστημα, που είναι γνωστό και ως καρδιαγγειακό, είναι υπεύθυνο για τη μεταφορά αίματος, οξυγόνου και θρεπτικών συστατικών σε όλο το σώμα. Αυτό περιλαμβάνει την καρδιά, το αίμα και τα αιμοφόρα αγγεία. Οι κύριες λειτουργίες του κυκλοφορικού συστήματος είναι οι εξής. Πρώτον, μεταφέρει οξυγόνο σε όλους τους ιστούς και απομακρύνει το διοξίδιο του άνθρακα από αυτούς με τη βοήθεια των πνευμόνων. 2. Προσλαμβάνει όλες τις θρεπτικές ουσίες από το πεπτικό σύστημα και τις μεταφέρει σε όλους τους ιστούς. 3. Διανέμει τις άχρηστες ουσίες στους νεφρούς, οι οποίοι στη συνέχεια τις απεκρίνουν. Τέσσερα, προσλαμβάνει τις ορμόνες που εκρίνουν οι αδένες και τις μεταφέρει στα κατάλληλα όργανα. Πέντε, ρυθμίζει τη θερμοκρασία του σώματος. Έξι, ρυθμίζει το pH και συμβάλλει στη διατήρηση της ηλεκτρολυτικής ισορροπίας, ώστε να μπορούν να γίνονται οι απαραίτητες χημικές αντιδράσεις. 7. Συμβάλλει στην πήξη του αίματος σε περίπτωση τραυματισμού μέσω των αιμοπεταλίων. 8. Παίζει σημαντικό ρόλο στην άμυνα του οργανισμού έναντι των παθογόνων μικροοργανισμών μέσω των λευκών αιμοσφαιρίων. Το κύριο όργανο του κυκλοφορικού συστήματος είναι η καρδιά. Η καρδιά είναι ένα μυϊκό όργανο περίπου στο μέγεθος μιας γροθιάς και βρίσκεται ελαφρώς αριστερά από το κέντρο του στήθους μας. Η καρδιά έχει την ικανότητα να αντλεί περίπου 5 λίτρα αίματος κάθε λεπτό και χτυπά 100.000 φορές τη μέρα. Η καρδιά του ανθρώπου αποτελείται από 4 κοιλότητες. 2 από αυτές είναι οι κόλποι και οι άλλες 2 είναι οι κοιλίες. Οι κόλποι βρίσκονται στην κορυφή και οι κοιλίες στο κάτω μέρος. Το αίμα θα εισέλθει στην καρδιά από το σώμα και συγκεκριμένα στον δεξιό κόλπο μέσω 2 αγγείων. Από την άνω κύλη φλέβα θα εισέλθει αίμα από το κεφάλι και τα χέρια και από την κάτω κύλη φλέβα από το κάτω μέρος του σώματος. Στη συνέχεια το αίμα περνά από τον δεξιό κόλπο στη δεξιά κοιλία και μετά κατευθύνεται προς τους πνεύμονες από την πνευμονική αρτηρία. Το αίμα θα φύγει από τους πνεύμονες και θα εισέλθει στην καρδιά μέσω της πνευμονικής φλέβας. Περνάει στον αριστερό κόλπο, έπειτα στην αριστερή κοιλία και στη συνέχεια απομακρύνεται από την καρδιά μέσω της αορτής για να κατευθυνθεί προς το υπόλοιπο σώμα. Για να μην μπερδεύεσαι, να θυμάσαι πάντα ότι οι αρτηρίες διώχνουν το αίμα από την καρδιά, ενώ οι φλέβες οδηγούν το αίμα στην καρδιά. Τα μπλε και κόκκινα βέλη υποδηλώνουν ότι η δεξιά πλευρά της καρδιάς διαχειρίζεται αίμα φτωχό σε οξυγόνο αλλά πλούσιο σε διοξείδιο του άνθρακα και η αριστερή πλευρά δέχεται αίμα πλούσιο σε οξυγόνο γιατί προηγουμένως έχει επεξεργαστεί στους πνεύμονες. Αυτοί οι δύο τύποι αίματος θα πρέπει να διατηρούνται ξεχωριστά ο ένας από τον άλλο και αυτό εξασφαλίζεται με το τείχομα που υπάρχει στο κέντρο και χωρίζει τη δεξιά από την αριστερή πλευρά. Το τείχομα αυτό ονομάζεται διάφραγμα. Συνολικά, η εικόνα μοιάζει κάπως έτσι. Σημαντικό είναι επίσης να αναφέρουμε ότι η καρδιά διαθέτει 4 βαλβίδες με τις οποίες εξασφαλίζεται η μονόδρομη ροή του αίματος. Δηλαδή, επιτρέπουν το αίμα να κινηθεί προς μία μόνο κατεύθυνση και δεν το αφήνουν να γυρίσει προς τα πίσω. Υπάρχουν 2 βαλβίδες μεταξύ των κόλπων και των κοιλιών, η μητροειδής και η τριγλόχινα, και 2 που βρίσκονται στις αρτηρίες που φεύγουν από την καρδιά, η αορτική και η πνευμονική βαλβίδα. Όταν είναι ανοιχτές οι κολποκοιλιακές βαλβίδες, οι αρτηριακές είναι κλειστές και το αντίστροφο. Με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται η σωστή κυκλοφορία του αίματος εντός της καρδιάς.